Κύριε Παντή, τι κάνουμε. Καλησπέρα σας. Έχουμε το κύριο Παντή εδώ πέρα. Καλησπέρα σας. Κτηματομεσητικά. Τα λέω καλά. Πολύ σωστά. Έτσι λέγονται. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες, ναι. Ναι. Εγώ είμαι πελάτης του, χρόνια συνεργασίας. Τον έχω προτιμήσει σε όλες τις δουλειές που κάνω. Και επειδή είμαι και YouTuber, τον παρακάλεσα να μας πει δύο-τρία πραγματάκια και τώρα θα τον κάνω ερωτήσεις εγώ. Το σημερινό το βίντεο θα λέγεται τι να προσέχει κάποιος κατά την αγορά του. Ένας αγοραστής δηλαδή. Εσύ δηλαδή είσαι αγοραστής. Εσύ είσαι ένας αγοραστής. Mm-hmm. Τι θα πρέπει να προσέχεις. Ένας αγοραστής, τι πρέπει να προσέξει. Καταρχάς πρέπει να επιλέξει έναν σύμβουλο εκείνης περιουσίας, ούτως ώστε να του φύγει ένα αρκετά μεγάλο βάρος από το κεφάλι. Τι εννοώ με αυτό. Σίγουρα θα πρέπει ο σύμβουλος εκείνης περιουσίας, το ακίνητο που έχει αναλάβει στο χαρτοφυλάκιό του, να είναι ελεγχμένο, να μην έχει προβλήματα ή εάν έχει κάποια προβλήματα, να γνωρίζει ποια προβλήματα είναι αυτά και τον τρόπο επίλυσης. Με αυτόν τον τρόπο σίγουρα αποταμιεύει χρόνο, εξοικονομεί χρόνο. Σίγουρα υπάρχει μια ασφάλεια στην όλη διαδικασία αγοραπολισίας ενός ακινήτου. Είτε αυτό είναι με μετρητά, είτε αυτό με δανεισμό. Θέλει να αγοράσει σαν επενδυτής ένα ακίνητο, μια γκαρσονιέρα, ένα διάρρη. Πρέπει δηλαδή να ξεκινήσουμε λιγάκι πρώτα αυτό, σε αυτό το στάδιο. Από εκεί και έπειτα μετά, σίγουρα αφού βρεθεί το ακίνητο, του αρέσει και θέλει να προχωρήσει σε μια αγορά του συγκεκριμένου ακινήτου, μετά θα πρέπει να βάλει σίγουρα έναν δικηγόρο για να το ψάξει στο υποθεκοφυλακείο το ακίνητο, ότι είναι καθαρό, δεν έχει βάρη ή ότι έχει τα συγκεκριμένα βάρη, ποια είναι αυτά, δικηγόρο. Και ένα μηχανικό. Σίγουρα κοιτάζουν να έχει παράθυρο το μπάνιο. Στο μπάνιο, να έχει παράθυρο. Ναι. Από εκεί και έπειτα, ναι, σίγουρα θα πρέπει να κοιταχτούν οι υγρασίες και όλα αυτά. Γιατί όταν έχει παράθυρο, βάζει το μυστράκι μετά. Ναι, με εξαιρισμό. Με εξαιρισμό. Θα είναι καλύτερο με παράθυρο. Εσύ θα καθοριστεί και τιμή. Ναι, θα καθοριστεί και τιμή. Δηλαδή, άμα έχει παράθυρο, άμα είναι ερετήρια, έχει μπαλκόνια μεγάλα, άλλη τιμή μετά. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Από θέμα στο κέντρο τη Λάρισα, πώς λέγεται, ζώνη Α, πώς λέγεται αυτή. Α, ζώνη, ναι. Στο κέντρο. Εκεί γενικά δεν μπορεί να βρει εύκολα καινούριο. Πας σε παλιό, γενικά. Ναι, γιατί η ενοικοδόμηση έχει γίνει στο κέντρο. Πλέον κτίζονται λίγες οικοδομές, αλλά πλέον τώρα εδώ και 1,5 χρόνο υπάρχουν νεόδμητα στο κέντρο της πόλης. Υπάρχουν, ναι, παλιές μονοκατοικίες ή άδεια οικόπεδα που αυτή τη στιγμή οικοδομούνται. Ναι. Υπάρχουν ακίνητα αν κάποιος θέλει κέντρο, απλά εντάξει, η τιμή πλέον για το κέντρο είναι πάνω από 2.200-2.100 για κάτι νεόδμητο. Ναι, ενώ για ένα το 75 ας πούμε, το 78 πότε είναι αυτά, 45 χρονών κτίριο, το οποίο είναι γεμάτη όλη Λάρισα έτσι, στη Θεσσαλονίκη νομίζω είναι και πιο παλιά ακόμα. Ναι. Ναι, και στην Αθήνα υπάρχουν και κτίρια του 60, του 55, υπάρχουν πιο παλιά ακίνητα. Εμείς εδώ πέρα να ξεκινάμε από το 60 στην ουσία περισσότερο παλιά ακίνητα μονοκατοικίες και μετά οι οικοδομές ξεκίνησαν από το 70. Αξίζει να ασχοληθείς με αυτό. Όταν λες αξίζει, τι εννοείς. Να πάρεις να το κάνεις ανακαίνιση. Ναι, σίγουρα αν κάποιος επενδυτής για παράδειγμα θέλει να το ανακαινήσει και να το νοικιάσει μετά σε άλλον, σίγουρα αξίζει. Όπως επίσης και μια οικογένεια, αν βρει κάτι που της αρέσει και τις κάνει, σαφώς και μπορεί να μπει σε μια διαδικασία ανακαινήσεως, έτσι, να αλλάξει ηλεκτρολογικά, υδραυλικά και να μένει πιο άνετα στο κέντρο της σπίτι. Εσύ ένα διάρρη με ένα τριάρι ας πούμε και τεσσάρι δεν έχει τεράστια διαφορά στην τιμή, ενώ σε μέγεθος έχει. Στο κέντρο μιλάμε. Συνήθως οι τιμές βγαίνουν, η εκτίμηση γίνεται με βάση το τετραγωνικό. Με βάση το τετραγωνικό μέτρο και σίγουρα κριτήριο βασικό παίζει η τοποθεσία του κάθε ακινήτου. Τώρα καλοκαίρι 2023, Ιούνιο, τι τιμές παίζουν στο κέντρο, average, τα παλιά, τα 75 μοντέλα. Λοιπόν, στα παλιά ακίνητα, αυτά που χρήζουν ριζικής ανακαίνησης. Όπως το δικό μου, έτσι. Έτσι ακριβώς. Ναι. Οι τιμές κυμαίνονται πλέον 750 με 800-850 ανά τετραγωνικό μέτρο και σίγουρα η τοποθεσία, σίγουρα ο όροφος, αν μιλήσουμε για ένα ημιορόφο, δεν θα πιάσει τα 800 ευρώ τετραγωνικό, θα είναι λίγο παρακάτω. Ποια νοικιάζονται εύκολα, ας πούμε, βλέπω μερικά τα οποία είναι τέρμα ταράτσα. Τέρμα πάνω στην ταράτσα.
Έχουμε ξεφύγει από τους αγοραστές, έτσι. Πάμε και σε άλλα θέματα. Θες να συζητήσουμε και τους ενοικιαστές σήμερα? Όχι, για τους αγοραστές. Mm-hmm. Γιατί ο αγοραστής θέλει να ξέρει αν νοικιάζεται μετά. Δηλαδή, ναι, είμαι εγώ αγοραστής και βλέπω ένα πάνω στην ταράτσα. Mm-hmm. Να το δω αυτό, να το γνωρίσω. Το λεγόμενο δώμα που πηγαίνει μέχρι τον πέμπτο ασανσέρ και μετά είναι, ναι, με τις σκάλες και να πάμε στο διαμέρισμα. Να το πάρω, μα είναι φθηνό. Κοίταξε να δεις. Αξίζει, όλος έχει σαν αυλή μπροστά πάνω του. Ναι, ναι. Νοικιάζονται πιο δύσκολα αυτά. Ναι, για ποιο λόγο, αφού τα έχει σαν αυλή. Εμένα θα μου άρεσε πιο πολύ αυτό. Σίγουρα παίζει σημαντικό ρόλο, έτσι ότι είναι εκτεθειμένο. Καιρικά, ναι, δεν έχει κάποιο όροφο από πάνω, δεξιά-αριστερά, είναι μόνο του. Και το πιο αρνητικό από όλα είναι ότι πηγαίνει μέχρι έναν όροφο με το ασανσέρ και μετά πρέπει να πάρει τη σκάλα για να βγει στο σπίτι σου. Δεν πηγαίνει κατευθείαν το ασανσέρ εκεί πέρα. Εγώ θα το προτιμούσα αυτό. Εγώ να μένω. Mm-hmm. Θα το προτιμούσα αυτό για να έχω την αυλή όλη, να ψήνω εκεί πάνω, να, δηλαδή σαν να είναι στο χωριό. Ναι, μόνο κατευθείαν. Αυτό κοίταξε να δεις. Εάν μιλήσουμε επενδυτικά. Ναι. Δεν συμφέρει και πολύ. Εάν μιλήσουμε ότι θέλεις να μείνεις εσύ ο ίδιος, εκεί πέρα αλλάζει το πράγμα. Δηλαδή για μια πολυκατοικία που θα μπορούσε το ακίνητο να έχει 800 ευρώ το τετραγωνικό, που να θέλει πλήρης ανακαίνιση, και τυχαίνει η ίδια πολυκατοικία να έχει πάνω ένα ακίνητο διάρρη πάλι. Πόσο τετραγωνικό θα πιστεύεις, πάνω κάτω τώρα, για να καταλάβουμε κι εμείς. Κοίταξε τώρα, τα δώματα. Μισή τιμή δηλαδή. Θα σου πω. Τα δώματα, συνήθως έχουμε πουλήσει δώμα, εδώ πέρα σαν γραφείο, έχει κλείσει 20.000. Το οποίο ήταν 45 τετραγωνικά, 40 τετραγωνικά. 500 τετραγωνικό. Περίπου ναι. Αλλά δεν είχε καμία ανακαίνιση μέσα. Δεν είχε ούτε αέριο, δεν είχε κουφώματα, δεν είχε τίποτα απολύτως. Οπότε κάπως έτσι. Και αυτό πήρα εγώ και αυτό που είχε πεταχτήκαμε όλα. Δηλαδή καλύτερα να μην είχε καθόλου παρά να. Γιατί πλήρωσε για να το πετάξω. Το ξύλωμα, ναι, έχει και αυτό, ναι, αρκετά μεγάλο κόστος. Δηλαδή θα με συνέφερε να τα ξυλώσουμε όλα και να μου πει, το πουλάω. Ναι. Πιο, δηλαδή δεν έχει παραπάνω μετά. Αλλά. Όπως και να έχει, σίγουρα ένα μεσητικό γραφείο θα μπορέσει να κάνει μια εκτίμηση του ακινήτου. Ναι. Και από εκεί και έπειτα ο πολιτής να συνεχίσει με αυτό το πλάνο ώστε να έρθει μια πώληση. Ξέρεις τι γίνεται, όταν έχεις να κάνεις με έναν μεσίτη, καταρχήν πολλοί ακούν αυτή τη λέξη, εγώ την έχω νιώσει αυτή τη λέξη, έχουμε συνεργαστεί, ακούν αυτή τη λέξη και όπως σαν αρνητικό, θα με χωριδέψει αυτός. Και λέω εγώ τώρα, το ακούει, το αισθάνεται και η άλλη πλευρά, έτσι, αν είναι προτάρης το αισθανθεί. Εγώ τώρα που έχουμε κάνει πολλές δουλειές μαζί, δεν θα αισθανθώ ότι θα με κοροδέψει. Μπορώ να σου πω, Κωστάκη, δεν με βολεύει τη μία αυτήν, θέλω να δεις κάτι άλλο να με βρεις. Mm-hmm. Ξέρεις και εσύ τι ακριβώς ζητάω, ζητούσα γιατί τώρα δεν ζητάω πλέον, αλλά ξέρεις και εσύ ακριβώς, για πες μου λέω, εσύ σαν μεσίτης, παιδί μου, με ποιον είσαι, δηλαδή, είναι δύο, είμαι εγώ και η Μάγδα, έτσι. Η Μάγδα θέλει να πουλήσει και εγώ να αγοράσω. Εσύ που έχεις δύο πλευρές, τι κάνεις? Ο ένας θέλει να σε νιώσει ότι τον προσέχεις, ο άλλος ότι τον προσέχεις. Στην ουσία εγώ είμαι ο συνδετήριος κρίκος. Ναι. Αν μιλήσουμε ότι μιλάμε για μια συναλλαγή εγώ από την υπηρεσία. Εγώ θέλω να κάνω παζάρια. Ναι, όπως και να έχει. Πώς θα κάνεις η παζάρια στη Μάγδα, η οποία είναι και αυτή η πελάτησά σου. Mm-hmm. Δεν είναι σαν το δικηγόρο που ο καθένας έχει το δικό του και αυτή. Έρχονται, ας πούμε. Αν υποθέσουμε ότι ένα ακίνητο βγαίνει προς πώληση και υποθετικά η τιμή του είναι σε 70.000 και ο αγοραστής μπορεί να προσφέρει για το συγκεκριμένο ακίνητο 65.000 ευρώ, εγώ θα πρέπει να το μεταβιβάσω στον ιδιοκτήτη ότι έχει βρεθεί ένας ενδιαφερόμενος με αυτά τα χρήματα, κινείται με μετρητά, με δανεισμό, τι ακριβώς είναι, και από εκεί και έπειτα να δούμε εάν μπορεί να ανεβεί λιγάκι ο αγοραστής, αν μπορεί να πέσει λιγάκι ο πολιτής, ούτως ώστε να έχουμε μία συμφωνία. Είναι δύσκολη η συναλλαγή, είναι αρκετά δύσκολη. Η κάθε αγοροπολισία χρειάζεται αρκετά μεγάλο χρόνο και προσπάθεια και σίγουρα παίζει μεγάλο ρόλο κατά πόσο θέλει να απολύσει και ο πολιτής, έτσι. Ο δανεισμός έρχεται και δεν βγαίνει αμέσως. Πρέπει να κάνει κάποιος που θέλει να πάρει ένα κίνητο.
που, ο οποίος πρόκειται να το πληρώσει με δανεισμό. Ναι. Εγώ δηλαδή, ας πούμε, θέλω να δανειστώ λεφτά για να αγοράσω ένα κίνητο. Καλό θα τράπεζα, ήταν. Και θα μου πει η τράπεζα, πού είναι το κίνητο. Καλό. Για να ξέρουμε. Ναι, ναι. Εσύ θα μου πεις πού είναι τα λεφτά, πώς μπορώ να συγχρονιστώ εγώ, φίλε, με αυτό το πράγμα. Λοιπόν, καλό θα ήταν να υπάρχει, ναι, ναι, καλό θα ήταν να υπάρχει μία προέγγιση. Προέγγιση. Ναι, ναι, μπράβο. Αυτό τώρα ξεκινάει το βίντεο καλά. Δηλαδή, κόσμος που το θέλει αυτά. Βέβαια, αν δεν υπάρχει κάποια προέγγιση, από εκεί και έπειτα μετά ο ιδιοκτήτης είναι λιγάκι στο κενό, μετέωρος. Τα μετρητά μπορώ να τα βρω εύκολα εγώ με προέγγιση. Τι εννοείς. Έχω πάρει την προέγγιση εγώ και βρίσκω το κίνητο και μου λες εσύ εντάξει να το αγοράσεις, η άλλη πλευρά περιμένει να το αγοράσεις. Okay, θα το πάρω τα λεφτά γρήγορα, συνήθως αργούν από την προέγκριση στο μετρητό. Μία διαδικασία... Μιλάμε για μήνες ή για μία μέρα. Θα μιλήσουμε για μήνες. Μήνες. Θα μιλήσουμε για μήνες. Αντέχει ο πελάτης να περιμένει. Πρόσεξε. Λέει... Για μήνες να ολοκληρώσουμε όλο το πακέτο των εγγράφων, έτσι, γιατί είναι αρκετά τα έγγραφα. Εάν μιλήσουμε... Όχι για το δάνειο, γιατί είναι όλη η αγροπολισία. Α. Για το δάνειο, θα χρειαστεί περίπου το πολύ 15 μέρες για να βγει μια προέγκριση. Από εκεί και έπειτα, αφού γίνουν. Θέλω να την ερώτηση, σε διακόψω. Την προέγκριση, εγώ δεν μπορώ να την έχω κάνει από πριν. Δηλαδή, στοχεύω να αγοράσω κάτι με 50.000 ευρώ. Mm-hmm. Η προέγκριση δωρεάν είναι. Με ελέγχουν και λένε, κοίταξε, εσύ μπορείς να πάρεις ένα ποσό, ας πούμε. Mm-hmm. Δεν μπορώ να το έχω κάνει ώστε να είμαι έτοιμος. Μπορείς. Πώς πρέπει να κινηθώ εγώ σαν επενδυτής. Έτσι ακριβώς. Θέλω να κάνω μόχλευση εγώ τώρα. Μπορείς. Και να έχω παραπάνω μετρητό από αυτό που διαθέτω. Ναι. Έχω την ασφάλειά μου γιατί έχω κάνει 2-3 αγορές. Έχω κάνει τα μαθηματικά μου, έχω τη δουλειά μου, δεν κινδυνεύω. Τα έχω κάνει όλα υπολογισμό. Στην διαδικασία θέλω να μάθω. Δεν είσαι τράπεζα εσύ, αλλά εσύ ξέρεις όμως τι γίνεται. Μπορείς να πας σε ένα κατάστημα τράπεζας και να αιτηθείς ένα δανεισμό και από εκεί και έπειτα να πάρεις μία προέγγιση. Μπορεί να σου ζητήσει η τράπεζα να έχει βρεθεί το ακίνητο, αλλά αυτό δεν είναι απαγορευτικό. Μπορείς να πάρεις μία προέγγιση, ούτως ώστε να είσαι έτοιμος, μόλις βρεθεί το κατάλληλο ακίνητο, να έχεις την προέγγιση στα χέρια σου και από εκεί και έπειτα μετά να συνεχίσεις σε μία αγοραπολισία. Ναι. Αυτό το βλέπεις συχνά μπροστά σου, δηλαδή υπάρχουν επενδυτές που κινούνται με τράπεζα κιόλας ή έχεις... Οι επενδυτές περισσότερο κινούνται μετρητά. Μετρητά. Ναι, μετρητά. Και σίγουρα το προτιμάει ο κάθε ιδιοκτήτης αυτό, γιατί δεν μπαίνει σε μια διαδικασία κάποιας αμφιβολίας, για παράδειγμα, του τύπου υπάρχει προέγκριση, θα προχωρήσουμε... Να χάσει τον χρόνο του. Ναι, ναι. Καθαρά να μην χάσει τον χρόνο, λεφτά δεν χάνει αυτός. Λεφτά δεν χάνω, το έχεις κάνει. Αλλά μπορεί να χάσει τον πελάτη που θα ήταν που αύριο θα ερχόταν και θα το έπαιρνε. Ναι, ναι. Με τα λεφτά. Κλειτώνει ένα μήνα στην ουσία που μπορεί να πήγαινε χαμένος μέχρι να εκταμιευτεί ένα δάνειο. Ναι. Mm-hmm. Άρα, Μάγδα, να κάνουμε μια προέγκριση και να βρούμε ένα κίνητο μεγάλο. Ηρέμηση, είπαμε. Όταν είσαι έτοιμος, παραμένω στη διάθεση. Κοίτα, είδες όταν μόλις ήρθες για να κάνουμε την προέγκριση, είμαι έτοιμος. Γι' αυτό τον πάω. Έτοιμος, ορίστε, είδες. Γι' αυτό τον πάω. Ναι. Γι' αυτό τον πάω. Τον έχω συνέχεια. Ανά πάσα ώρα και στιγμή. Αγκαλιά, αγκαλιά, τον έχω. Ναι. Τον πάρω με την αγκαλιά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ να είσαι καλά.